Μετά τον πανελλήνιο σάλο που έχει προκύψει με το γυροκομείο κολαστήριο των Χανίων για το ποιος τελικά ευθύνεται για το έγκλημα διαρκείας που συντελέστηκε, με συνέπεια 30 ηλικιωμένοι να βρουν τραγικό θάνατο, σήμερα η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο την ευθύνη που έχει ο ελεγκτικός μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, σε μια αιχμηρή τοποθέτησή της, μιλά για τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που έστειλε η περιφέρεια Κρήτης στο Υπουργείο το περασμένο καλοκαίρι, ότι όλα λειτουργούσαν πολύ καλά στο γυροκομείο της ντροπής, όπως τελικά αποδείχτηκε. Στην περίπτωση των Χανίων, το καλοκαίρι είχαμε ενημερωθεί και εμείς και μάλιστα είχαμε στείλει κεντρικά από το Υπουργείο ως εποπτεύων φορέας, ρυθμιστικός όλων των κοινωνικών δομών, έτσι. Είχαμε στείλει στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, δηλαδή την περιφέρεια, τι γίνεται με το γυροκομείο αυτό. Οι γραπτές απαντήσεις, όχι απλά απάντηση, οι γραπτές απαντήσεις που έχουμε πάρει από τον ελεγκτικό μηχανισμό, δηλαδή την περιφέρεια, είναι καλά. Ότι βεβαίως στο συγκεκριμένο γυροκομείο όλα βαίνουν πολύ καλά. Οφείλει όμως, κατά τη γνώμη μας, τουλάχιστον να μην τους διατηρεί στις ίδιες θέσεις, να εξακολουθούν να ελέγχουν μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Και ενώ η αρμόδια υφυπουργός δείχνει να τηρεί στάση αναμονής μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η έρευνα των λειτουργών της δικαιοσύνης για την πρωτοφανή αυτή υπόθεση, οι συνήγοροι των συγγενών των θυμάτων αξιώνουν την απομάκρυση τουλάχιστον των 9 εν ενεργείο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Αντιπεριφέρειας Χανίων, που αν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης, εν τούτης παραμένουν κανονικά στα πόστα τους. Να ξεκινήσει δηλαδή η πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας, εφόσον οι εμπλεκόμενοι σε παράβαση καθήκοντος με βάση το κατηγορητήριο κριθεί ότι όντως τέλεσαν τα αδικήματα που τους αποδίδονται, μπορεί να τους επιβληθεί η ποινή, μεταξύ άλλων και θέση σε αργία. Εκτός από τους 9 εν ενεργεία, στη δικογραφία εμφανίζονται ως εμπλεκόμενοι, μεταξύ άλλων 29 και 3 συνταξιοδοτημένοι υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας. Ενώ άγνωστο εξακολουθεί να παραμένει το τι μελιγενέστε με τις 37 ψυχές που ακόμα και σήμερα φιλοξενούνται στη δομή.